Αθήνα 984. Εδώ είμαστε στον Αθήνα 984. Ακούτε την εκπομπή «Ένας αλλιώτικος κόσμος». Και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη γιατί στο στούντιο του Αθήνα 984 βρίσκεται η Σεμίνα Διγενή. Καλησπέρα, Σεμίνα. Γιατί είστε συγκινημένη, κυρία Ματσιόρη, τι ακριβώς έχει συμβεί? Ξέρεις ότι δεν κρύβω ποτέ τι νιώθω. Έχουμε συναντηθεί σε άλλους διαδρόμους. Έχουμε βρεθεί πίσω από άλλα μικρόφωνα. Και θα μου επιτρέψουν οι ακροατές να πω κάτι πολύ προσωπικό. Σ' αγαπώ ιδιαίτερα και σε εκτιμώ γιατί σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής μου ήσουν πάντα εκεί και θέλω να σε ευχαριστήσω και δημόσια. Δεν είμαι της γνώμης η προσωπική μας σχέση και ο προσωπικός μεγάλος έρωτας που μας δένει να κοινοποιηθεί έτσι. Νομίζω ότι είναι λάθος, θα μας κλείσει δρόμους. Εγώ αυτό νιώθω, κυρία Διγενή, και αυτό κάνω. Θα με επιτρέψετε. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Τώρα τα έχω λίγο στο μυαλό μου, έχω αποσυντονιστεί, αλλά θα το βρω γρήγορα. Σκεφτόμουν όταν διάβαζα το βιβλίο «Η Απίθαρχη», Σεμίνα, ότι πέρα από το βιβλίο, για σένα περισσότερο, ότι όχι μόνο δεν χωράς πουθενά, αλλά και ότι η πραγματικότητα δεν σου αρκεί. Αυτό είναι αλήθεια. Επειδή δεν μου αρκεί η πραγματικότητα, νομίζω ότι κάνω τόσα πολλά πράγματα ώστε να δημιουργώ μια άλλη πραγματικότητα, ενδεχομένως και ένα παράλληλο σύμπαν μερικές φορές, ώστε να μπορώ να κινούμαι λίγο πιο άνετα. Αυτό ήταν ένα ελάττωμα που υπάρχει παιδιόθεν. Δηλαδή, πάντα κατασκεύαζα ένα δικό μου σύμπαν και προσπαθούσα να βάλω μέσα τις φίλες μου, τη ζωή μου, την οικογένειά μου. Δεν επαρκούσε όντως, ούτε τότε ούτε τώρα. Και πάντα ήθελες να ξεπερνάς την πραγματικότητα. Είμαι πολύ γήινη για να την ξεπερνάω εύκολα, πάρα πολύ γήινη, δηλαδή τα πόδια είναι με μπετόν κάτω, δεν ξεκολλάνε εύκολα. Αλλά από ένα σημείο και μετά, ενώ από τη μύτη και πάνω στον εγκέφαλο, τα πράγματα είναι λίγο αλλού, κινούνται σε ονειρικά τοπία. Μου δίνεις την αίσθηση ότι αυτό που είχα πει στην πρώτη εκπομπή, ότι είσαι από τους ανθρώπους που το ένα σου πόδι είναι στην πραγματικότητα και το άλλο στο όνειρο. Ποιο σύμπαν πιστεύεις ότι σου ταιριάζει περισσότερο, του ονείρου ή της πραγματικότητας? Ασυζητητή θεωρώ ότι η φαντασία είναι η φωνή της τόλμης. Δηλαδή, εννοείται ότι εκεί κινούμε καλύτερα, αλλά πιστεύω ότι αν κάποιος μου έκοβε την επαφή με την πραγματικότητα θα πέθαινα την ίδια στιγμή. Και η πραγματικότητα λοιπόν έχει φέρει ένα δεύτερο βιβλίο. Ναι, ναι. Η Απίθαρχη. Προηγήθηκε το κίτρινο υποβρύχιο. Και πάμε τώρα και διαβάζουμε για ανθρώπους που βρίσκονται, κατοικούν σε έναν ουρανοξύστη. Μαγικό. Ναι, μαγικό. Ζωντανό. Ανθρώπους σκοτεινούς, ανυπότακτους, ιδιαίτερους. Και λαμπερούς. Και λαμπερούς, φυσικά. Άκου τώρα μια ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό. Δεν την είχα σχεδιάσει. Σου αρέσει περισσότερο να συνομιλείς με ανθρώπους που δεν βρίσκονται στη ζωή? Έχεις περισσότερα κοινά μαζί τους? Ξέρεις τι, έχω μεγαλώσει, έχω αναπτυχθεί σε κοινωνίες που είχαν πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους. Είχα την τύχη λόγω της δουλειάς μου να έρθω σε επαφή με πολλούς από αυτούς. Αυτό ήταν πολύ ευχάριστο και ξέρεις, όταν αυτό σου συμβαίνει στα 18 σου, στα 17 σου, στα 20, πέρα από το ότι σε διαμορφώνει, σου ανεβάζει και πολύ ψηλά τον πύχη. Είναι πολύ καιρός, είναι η αλήθεια, που δεν ευχαριστιέμαι σχέσεις, συζητήσεις και επαφές. Οπότε αναγκαστικά το μυαλό τρέχει και σε προσωπικότητες που έχουμε όλοι με κάποιο τρόπο λατρέψει, αγαπήσει, μας έχουν συγκινήσει. Και μας έχουν επηρεάσει πολύ. Μας έχουν διαμορφώσει κάποιες, τις οποίες δεν είχαμε τύχη να συναντήσουμε. Και αναρωτιέμαι και γιατί να μην την έχουμε αυτή την τύχη. Και δημιουργώ τις προϋποθέσεις για να την έχω αυτή την τύχη. Γι' αυτό επικοινωνώ με αυτόν τον τρόπο, σε εισαγωγικά το επικοινωνώ μαζί τους, που νομίζω ότι έχω τρελαθεί κιόλας τελείως. Και διαβάζοντας τη ζωή τους, τις απόψεις τους, τη φιλοσοφία τους,
Νομίζω ότι τους μαθαίνω καλύτερα, γι' αυτό και τους βάζω να κάνουν και συζητήσεις ή μαζί μου ή μεταξύ τους. Σε μένα ήταν και μια υποσυνείδητη ανάγκη σου να συμφιλειωθούν αντιφατικά κομμάτια του εαυτού σου. Νομίζω ναι, νομίζω ναι. Αυτό, ή πιθανόν αυτό να είναι και η βάση και των δύο βιβλίων. Ναι. Δηλαδή τα χρησιμοποίησα σε εισαγωγικά για να λύσω θέματά μου. Mm-hmm. Όταν τελείωσε το πρώτο βιβλίο ήμουν πολύ ευτυχής, διότι λέω εδώ είμαστε, τα λύσαμε όλα, μπήκαν στα κουτάκια τους, βάλαμε τους τίτλους τους και μετά από λίγο καιρό σπάσαν τα κουτάκια, ξαναβγήκαν τα θέματα έξω, κάποια από αυτά, όχι όλα, γιατί κάποια τακτοποιήθηκαν όντως, και ξαναζήτησαν δικαίωμα σε παραπάνω λέξεις. Mm-hmm. Και έτσι έγινε και το δεύτερο βιβλίο. Δηλαδή πέρα από την... από τα πρόσωπα, τα περίπου 100 πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στο βιβλίο, μπαίνουν και δικά μου ζητήματα ενδιάμεσα. Σε ποιον όροφο είσαι τώρα? Εγώ δεν μένω σε όροφο. Εγώ, κυρία μου, πηγαίνω, έρχομαι. Λέω αυτή τη στιγμή τη ζωή σου, σε ποιον όροφο είσαι? Είμαι στη Σαϊπόγια του 984, που δεν έχει και σήμα. Με δυσκολία ανεβάζω τα stories, τέλος πάντων. Οι όροφοι... Όταν τελείωσε το βιβλίο, διαπίστωσα ότι δεν μου έφταναν πάλι. Ναι. Θα πρέπει να ήταν περισσότεροι από 50. Άρα έρχεται και ένα τρίτο βιβλίο. Το τρίτο βιβλίο είναι ήδη στη μέση του. Μάλιστα. Δεν έχει να κάνει με ορόφους, όμως είναι κάτι άλλο. Και έτσι τελειώνει αυτή η τριλογία της εισαγωγικά ψυχανάλυσής μου. Λοιπόν, θα πηγαίνω, έρχομαι και εγώ σε ορόφους. Σας παρακαλώ. Θα πάμε στον όροφο που έχει να κάνει με το καινούριο σου κανάλι στο YouTube. Α, τι ωραία. Ναι, έτσι. Θα πηγαίνω. Αυτό μου αρέσει αυτή την εποχή. Ζω σε αυτόν τον αστερισμό του καναλιού. Σε μήνα μου έβλεπα το αφιέρωμα που είχε στην Κατερίνα Γόγου. Και από την άλλη έβλεπα την συνέντευξη με την Αλίκη Βιουκλάκη και τη μητέρα της. Βλέπω την Κατερίνα Γόγου, ένα ανυπότακτο, σκοτεινό πλάσμα, ευάλωτο, που την πονούσε κάθε λέξη. Και από την άλλη μια λαμπερή, μια δυνατή Αλίκη Βιουκλάκη, που τουλάχιστον αυτή ήταν η κοινωνική της εικόνα. Έτσι, μπράβο, να ξεκαθαρίσουμε. Ναι, θέλω να μου πεις εσύ που είσαι πιο κοντά. Στη Γόγου ή στη Βιουκλάκη? Ασυζήτητη στη Γόγου. Πού να είμαι πιο κοντά? Στη Γόγου. Εκείνο που είναι ενδιαφέρον και αστείο ταυτόχρονα και τραγικό και δημοσιογραφικά έχει πολύ ενδιαφέρον, τέλος πάντων, είναι η περιήγηση σε αυτό το κανάλι, στο Σεμίνα Διγενή Official, όπου μπορεί κανείς να δει από την πρώτη live συνέντευξή του στην τηλεόραση του Γιώργου Νταλάρα, όπου είναι σχεδόν ντροπαλός, μαζεμένος, ναι. Και αυτό μου μένα με κάνει να είμαι ακόμα πιο θρασία απέναντί του, και κάποια στιγμή τον ρωτάω και προς τιμήν του μου απαντάει με χιούμορ και έτσι με αμεσότητα, από πού βγήκε το «Δε μας ρε Νταλάρα». Ναι. Ξέρεις εσύ από πού βγήκε? Όχι. Μα αυτό είναι. Γι' αυτό κάνω και εκπαιδευτική τηλεόραση να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Ναι. Λοιπόν, ο Νταλάρας λοιπόν σε αυτή την πρώτη συνέντευξή του στην τηλεόραση της ΣΕΡ το 1986-87, θυμάμαι, όταν το ρώτησα από πού βγήκε αυτό, είπε ότι είχε μπει ένας μεθυσμένος μέσα σε ένα ταξί και εκείνη την ώρα τραγουδούσε ο Πάριος στο μαγνητόφωνο. Και λέει στο ταξιτζή, σε παρακαλώ χαμήλωσέ το, λέει ο μεθυσμένος στο ταξιτζή, χαμήλωσέ το. Και του λέει ο άλλος, μα μ' αρέσει το τραγούδι, άστο. Και ο άλλος, νομίζω, ο μεθυσμένος, νομίζοντας ότι είναι ο Νταλάρας το τραγουδά, είπε το «Δε μάζρε Νταλάρα», ναι, ναι, αλλά απευθυνόταν στον Πάριο. Για να το λύσουμε κι αυτό. Μετά είδα τη συνέντευξη σου «Τρεις στον αέρα» με τον Γιώργο Ζαμπέτα. Γέλασα πάρα πολύ με τις εκφράσεις σου. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη, είδα ένα Ζαμπέτα και αυτό σκεφτόμουν ότι πλέον δεν υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες. Όχι, βέβαια. Τέτοια αλήθεια, τέτοια έτσι, μαγιά, καλώς εννοούμενη μαγιά. Τα έλεγε τα πράγματα με το όνομά του και μάλιστα. Φαντασία σε αυτό. Ναι, ναι. Τρελή φαντασία. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν προσπαθούσε να μας πείσει ότι στο διάστημα ακούνε λαϊκό τραγούδι με μπουζούκια ή εξωγήινοι, το πίστευε. Ναι. Το έλεγε και το πίστευε. Mm-hmm. Και λέω, δεν άλλαξε τίποτα από το 87, νομίζω. Ναι, ναι, το 87 ναι, ναι, ήταν η συνέντευξη. Ναι, ναι, ναι. Δεν άλλαξε τίποτα μέχρι σήμερα. Αυτούς που καταδίκαζε τότε, νομίζω και σήμερα. Ακριβώς. Απλά κάποιοι δεν έχουν το θάρρος πια να τους, ναι, καταδικάσουν. Ναι, γιατί ο Παπακοσταντίνου, όταν έλεγε το 86 στην κρατική τηλεόραση, ναι, ότι η διακίνηση των ναρκωτικών στην πλατεία Εξαρχείων γίνεται με την ανοχή της αστυνομίας και με την εμπλοκή της πολύ συχνά, ναι, στην κρατική, τονίζω, τηλεόραση.
ήταν επαναστατικό. Ο οποίος γι' αυτό σας κόψανε, κυρία μου, μετά από λίγο καιρό. Ναι, αλλά εμείς τα είπαμε. Αυτά ήταν να πούμε. Λοιπόν, μία άνω τελεία βάζουμε. Α, δεν το δέχομαι αυτό, δεν το δέχομαι. Και θέλω να ακούσεις πολύ προσεκτικά το τραγούδι που ακολουθεί. Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης. Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί. Είχαμε και ξύλινα τουφέκια. Ήτανε ο πόλεμος γιορτή. Στα παλιά μας στέκια. Φωνάζαν αρχηγό. Ήξερες μονάχα να διατάζεις. Και τρέχα ξοπίσω σου κι εγώ. Είμαστε στον Αθήνα 984, ακούτε την εκπομπή «Ένας αλλιώτικος κόσμος». Η Μαρία Δασκαλάκη φροντίζει τον ήχο, Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο, κοντά μας η Σεμίνα Διγενή. Σεμίνα, ξέρεις ότι δεν μπορώ να βάλω μπροστά από το όνομά σου καμία ιδιότητα? Πολύ χαίρομαι. Αυτό το κάνει πολύ ενδιαφέρον. Νιώθεις καθόλου αρχηγός? Ένιωσες ποτέ αρχηγός? Όχι. Αρχηγός όχι. Κάποιες φορές έχω αναγκαστεί να το κάνω. Ναι. Και θέλω να πω στη δουλειά μου έχω αναγκαστεί να το κάνω. Όταν κάποια πράγματα δεν γίνονταν από άλλους, έπρεπε να τα κάνω εγώ και έπρεπε να τα κάνω με τον τρόπο μου. Οπότε αναγκαστικά υπήρξε ένα αρχηγηλίκι εκεί. Αλλά πραγματικά είναι ένας ρόλος που δεν μ' αρέσει καθόλου, μου είναι αποθετικός. Είμαι της σχολής Βουγιουκλάκη που ενώ ήταν αρχηγός σε όλα όσα έκανε, δεν της άρεσε καθόλου. Ήθελε να είναι κάποιος άλλος αρχηγός για να αισθάνεται εκείνη καλά. Εσύ το δικό σου αρχηγό τον βρήκες? Δεν απαντάω σε προσωπικές ερωτήσεις. Είμαι καλά. Είστε παρόν. Εντόπισες από πολύ νωρίς τα άτρωτά σου σημεία και φρόντισες να... Όχι. Δεν τα εντόπισα, όχι. Με ταλαιπώρησαν πολύ. Δηλαδή έπρεπε να φάω πολλά χαστούκια για να καταλάβω ότι εκεί είμαι λάθος και εκεί είμαι λάθος και παρά εκεί είμαι λάθος. Νομίζω ότι αυτοί που πραγματικά με βοήθησαν να δω τις λάθος συμπεριφορές, τις λάθος κινήσεις, τη λάθος φιλοσοφία σε κάποια σημεία ήταν τα παιδιά μου. Mm-hmm. Μέχρι τότε? Μέχρι τότε έκανα λάθη, συνέχεια. Όχι πως δεν έκανα και μετά, αλλά τότε... Σεμίνα, τι θεωρείς λάθος? Λάθος είναι να κάνεις, να κάνεις πράγματα που νομίζεις ότι είναι καλά και να κάνεις τους άλλους να υποφέρουν, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα λάθος μεγάλο. Λάθος είναι να μην προστατεύεις τον εαυτό σου και να τον εκθέτεις σε κινδύνους που ενώ τους καταλαβαίνεις μένεις μέσα, mm-hmm. άνευ λόγου. Επίσης κάτι, μια συμβουλή που λέω συνέχεια σε σένα, που σε μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση αυτό, που σου λέω, δηλαδή καμιά φορά σου μιλάω στο τηλέφωνο, αλλά φαντάζομαι ότι αισθάνεσαι ότι τα χέρια μου είναι στους ώμους σου και σε ταρακουνάω. Ναι, ναι. Και σου λέω, Σαπφό, είσαι η Σαπφό Ματσιόρη, τελείωνε. Ναι, αυτό δεν το είπα ποτέ στον εαυτό μου. Mm. Άργησα να το πω.
Αυτό ήθελα να σου πω, ότι είσαι ένας πάρα πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος. Και τώρα εντάξει, ξέρω πως ακούγονται όλα αυτά στον αέρα, αλλά τα πιστεύω και τα λέω. Δεν ξέρω αν αυτή τη γενναιοδωρία την έστρεψες ποτέ προς τον εαυτό σου. Η απάντηση είναι κάθετη και είναι όχι. Γιατί από ενοχή σε μήνα? Δεν ξέρω, το λέω και στο βιβλίο μέσα, ότι ναι, είμαι παντελώς ανεπίδεκτη στην ευτυχία. Θεωρούσα πάντα όταν μου συνέβαινε κάτι πολύ καλό ότι δεν το άξιζα. Και δεν ξέρω, ίσως επειδή μεγάλωσα κάπως έτσι, χωρίς κάποιος να μου τονώνει την αυτοπεποίθηση, έπρεπε πάντα να αποδεικνύω ότι μπορώ να το κάνω αυτό. Είχα ένα μπαμπά, ας πούμε, που ουδέποτε μου είπε μπράβο για κάτι, άσχετα αν μπορεί και να καμάρωνε κάποιες φορές, αλλά ό,τι και να έκανα, η απάντηση ήταν έλα μωρέ, γιατί σιγά τώρα οποιοδήποτε θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Mm-hmm. Σε ένα παιδί αυτό, ξέρεις, δημιουργεί κάτι, μια περίεργη αντίδραση, και συνεχώς αισθάνεται την ανάγκη να αποδείξει ότι αξίζει. Και αυτό... Δεν σε σκλήρινε όμως αυτό, σε δυνάμωσε. Δεν ξέρω, μπορεί και τα δύο να τα κάνει και να με σκλήρινε κιόλας. Δεν είπα εγώ ότι δεν είμαι σκληρός άνθρωπος, είμαι σκληρός άνθρωπος. Και ειδικά στα θέματα της δουλειάς. Εκεί έπρεπε με χίλιους τρόπους, σε χίλιους ανθρώπους να αποδείξω ότι αξίζω. Ήταν σύμφυτο με μένα αυτό, η ανάγκη της επιβεβαίωσης, σαν τη μαθήτρια που θέλει να πάρει 10 και να το δείξει σε όλους. Χαίρομαι που μίλησες και για τους γονείς σου και κυρίως για τον πατέρα σου, γιατί μου δίνεις πάσα για την επόμενη ερώτηση. Φαντάζομαι ότι είσαι σε θέση πια να ξέρεις τι είναι δικό σου και τι ανήκει στους γονείς σου. Θέλω να μου πεις αν υπάρχει κάτι που δεν έχει αλλάξει, που είναι δικό τους. Όχι μόνο δεν έχει αλλάξει, δεν έχει μετακινηθεί καν. Εννοείς από χαρακτηριστικά τους που μου έμειναν εμένα. Ναι, ναι. Που δεν μπόρεσες να αποβάλεις. Που θα ήθελες να αποβάλεις, αλλά δεν τα κατάφερες. Θα ήθελα. Ναι. Εντάξει, θέλω να αποβάλω το παροιμιώδες πείσμα του πατέρα μου, αλλά δεν. Θα έχω το ίδιο πείσμα πάντα. Μερικές φορές μου βγαίνει σε καλό. Συχνά μου βγαίνει σε κακό. Σε μήνα η μητέρα σου? Από τη μητέρα μου πήρα κυρίως. Τώρα δεν είναι ωραίο να τα λέει κάποιος για τον εαυτό του, αλλά δεν μπορώ να το πω με άλλα λόγια. Αυτό ήταν. Η ευαισθησία της είναι αυτή που με καθόρισε. Mm-hmm. Και η γενναιοδωρία της. Το ότι θεωρούσε αδιανόητο κάποιος να έχει ανάγκη και να μην το βοηθήσεις. Αυτό δεν μπορούσε να περάσει από το μυαλό της και της μαμάς μου και της γιαγιάς μου. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό μου έλεγαν πάντα. Όποιος έχει την ανάγκη σου πρέπει να είσαι εκεί. Κάτι που δεν καταλάβαινε καθόλου ο πατέρας μου. Mm-hmm. Σαν φιλοσοφία. Καθόλου. Δεν ήταν μέσα στα δικά του. Εκείνος μου έλεγε προχώρα μπροστά και ισοπαίδωσε τα όλα. Mm-hmm. Ήταν άλλη σχολή. Ένιωσες ποτέ ότι τους ξεπέρασες και ως παιδί να κουβαλάς την ενοχή ότι ξεπέρασες τους γονείς? Δεν ξεπέρασα τίποτα. Δεν ξεπέρασα τίποτα. Τη μαμά μου τη σκέφτομαι 40 ώρες το 24ωρο. Mm-hmm. Σε όλες τις εκδοχές της. Τον πατέρα μου το σκέφτομαι λιγότερο, αλλά το σκέφτομαι καθημερινά επίσης. Σε μένα όταν έγινες μητέρα, αυτό δεν άρχισε να γίνεται λίγο πιο μαλακό? Να σε μαλακώνει, να μαλακώνει τη θύμησή τους, τα λόγια τους? Άνοιξε ένας άλλος κόσμος και μπήκα μέσα, ο κόσμος της μητέρας. Δεν άλλαξε τίποτα, όχι. Και θέλω τώρα να πάμε στην προσωπική σου ζωή που δεν λες ποτέ τίποτα. Και δεν θα μάθεις ούτε τώρα. Ρώτα όμως, έχει πλάκα. Θα είναι γενική ερώτηση. Ναι, για να την ακούσω ότι είναι γενική ερώτηση. Θα ήθελα λοιπόν να μου πεις... Μην είναι κίτρινη σε αυτό ματιόρι να σε δω και σε αυτή την απόχρωση. Δες με τι ωραίο τρόπο θα κάνω την ερώτηση. Δες με τι ωραίο τρόπο. Για να δω. Θέλω να μάθω τι μπορεί να σε κάνει να ερωτευτείς έναν άνθρωπο, τι σε ελκύει, τι είναι αυτό που... Σου απαντάω με δύο λέξεις. Χιούμορ και καλοσύνη. Καλά, χιούμορ και καλοσύνη έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε μήνα. Πρέπει να συνδυάζονται και μερικά ακόμα χαρίσματα. Χιούμορ, καλοσύνη, εξυπνάδα, ευστροφία, γενναιοδωρία. Γιατί δεν θέλησες ποτέ να φωτίσεις λίγο την προσωπική σου ζωή δεν και να μάθεις περισσότερα πράγματα? Κανέναν, παρά μόνο την οικογένειά μου. Κανέναν. Δηλαδή θεωρώ πάρα πολύ γελίο αυτό που γίνεται από κάποιους όταν αισθάνονται ότι δεν είναι τόσο όσο τους αξίζει ίσως στη δημοσιότητα να χρησιμοποιούν τα μέλη της οικογένειάς τους. Σε μήνα μου, το ξέρουμε όλοι, είσαι μια πάρα πολύ δυνατή γυναίκα. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι και η επιλογή του συντρόφου σου είχε να κάνει με αυτό. Και δηλαδή... τριμίζεις αφού ματιώει όσο πας και γίνεις όχρα. Δεν θέλω ρε παιδί μου, κάνω γενικά την ερώτηση. Δεν ήθελες ο συντρόφος σου να είναι πιο δυνατός από σένα ή δεν σε ενδιέφερε καθόλου, δεν σε αφορούσε καθόλου?
Άκου να δεις αυτό. Ναι. Αυτός με τον οποίο τα έχεις αυτή την περίοδο είναι καλός? Σου κάνει τα χατήρια, παιδί μου. Τι λες, λες να προβάλλω το πρόβλημά μου? Για πες μου, παιδί μου, περνάς καλά μαζί του? Ναι, λέγαμε για τον αρχηγό. Δεν υπάρχει. Λέγαμε για τον αρχηγό. Υπήρξε ποτέ κάποιος άνθρωπος που ήταν κοντά σου αρχηγός? Το αρχηγηλίκι είναι ένα. Με την καλή την έννοια, ρε παιδί μου. Ένας, μια ο άλλο. Ναι. Σε κάποια πράγματα ασυζητητή είμαι εγώ αρχηγός. Δηλαδή. Τι φάει θα φάμε σήμερα? Είμαι αρχηγός εγώ. Τι ρούχα θα αγοράσει? Εκεί είμαι αρχηγός. Στα σοβαρά και στα μεγάλα είναι εκείνος. Α, βρέθηκε τέτοιος άνθρωπος. Είδες που είναι σαν την είδηση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Δήμητρα Γαλάνη για λίγο και επιστρέφουμε. Αφού είναι
Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε στην Αθήνα 984 για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με την Σεμίνα Διγενή. Λοιπόν, Σεμίνα μου, έρχεται ερώτηση κόλαφος. Γεια, ρίχτη. Υπήρξε στιγμή που ένιωσες... Πρόσεξε τι ρωτάς, για μας ακούει η Λιάνα Τζερεφού. Η Λιάνα Τζερεφού, γεια σου Λιάνα μου. Πρόσεξε. Ένιωσες λοιπόν κάποια στιγμή ότι υπηρετείς, αλλά τώρα μάλλον κάνει, βλέπεις, παράσιτα. Ότι υπηρετείς τον εαυτό σου και όχι τη δημοσιογραφία. Δηλαδή με την έννοια, αν καβάλισες ποτέ το καλάμι. Το καβάλισα. Γνώρισες τεράστια επιτυχία. Και γνωρίζεις τεράστια επιτυχία. Το καβάλισα θηριωδώς, ναι. Τον πρώτο μήνα της τηλεοπτικής μου έκθεσης. Δηλαδή με το που ξεκίνησα στο Σάββατο 1,5 το 1982, νόμιζα ότι ο κόσμος γυρίζει γύρω από μένα. Ναι. Κράτησε ένα μήνα αυτό. Μην ξεχνάς ότι τότε η τηλεόραση είχε θεαματικότητα 90% minimum, που σημαίνει ότι έβγαινε στον δρόμο και σε ήξεραν όλοι. Mm-hmm. Και ένα παιδί που μέχρι τότε απλώς δούλευε σε εφημερίδες και την ήξερε απλώς η πιάτσα, ξαφνικά βγαίνει έξω και την ξέρουν όλοι. Οπότε τρελαίνεται. Μετά από ένα μήνα άρχισα να ψηλιάζομαι ότι όλο αυτό είναι ένα παραμύθι, στο οποίο καλό θα είναι να μην εμπλακώ, γιατί αν εμπλακώ θα μου στοιχήσει πάρα πολύ ψυχολογικά. Θυμάμαι ότι τότε είχε συμβεί ένα πάρα πολύ άσχημο περιστατικό. Ένας πολύ γνωστός τηλεοπτικός παρουσιαστής, που παρουσίαζε καθημερινή εκπομπή και ήταν διάσημος, όταν απολύθηκε από τηλεόραση, μετά από 3 μήνες πέθανε. Και με ταρακούνησε πάρα πολύ αυτό. Και έτσι σιγά σιγά προσγειώθηκα αμέσως. Σιγά σιγά αλλά αμέσως. Δηλαδή μέσα στο επόμενο δίμηνο. Όταν για κάποιο λόγο αποχώρησα από την πρώτη εκπομπή. Διεπίστωσα. Αυτό είδα το απόσπασμα. Ναι. Στο κανάλι, ναι. Ναι, ναι. Διεπίστωσα ότι κάποιες μεγάλες φίρμες του θεάτρου εκείνης της εποχής, οι οποίοι με έπαιρναν τηλέφωνο σχεδόν κάθε μέρα και με ρωτούσαν τι κάνω, πώς είμαι, αν θέλω κάτι, να πάω να δω την παράστασή τους και να τους καλέσω βεβαίως, σταμάτησαν να ασχολούνται μαζί μου και να μου μιλάνε. Συνάντησα έναν πολύ γνωστό πρωταγωνιστή σε μια παράσταση άλλου που είχε πάει κι αυτός και με προσπέρασε χωρίς να μου πει καλησπέρα. Ο άνθρωπος που μέχρι πριν από μερικούς μήνες με έπαιρνε σχεδόν κάθε μέρα τηλέφωνο. Οπότε ξεκαθάρισε μέσα μου το τοπίο και τότε ήταν που έδωσε και τον όρκο ότι εγώ ποτέ θα βγω στην τηλεόραση και δεν βγήκα ποτέ για συνέντευξη. Mm-hmm. Είναι ένας όρκος που κρατιέται τώρα σχεδόν 40 χρόνια. Ουδέποτε είμαι νομίζω ο μοναδικός άνθρωπος στο ελληνικό τοπίο που δεν έχει δώσει ποτέ μια τηλεοπτική συνέντευξη. Δεν έχει βγει ποτέ στην τηλεόραση. Σημαίνει, γιατί όμως, πέρα από αυτό που... Γιατί το μισώ αυτό το παιχνίδι. Δεν μ' αρέσει. Mm-hmm. Δεν μ' αρέσει δηλαδή η πίσω πλευρά της τηλεόρασης που έχει να κάνει με κέρδη πάσης φύσεως, mm-hmm. το κέρδισε εισαγωγικά. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που χρησιμοποιούνται οι άνθρωποι. Θα μου πεις, κυρία μου, εσύ το έκανες αυτό. Ναι, εμένα ήταν η δουλειά μου. Mm-hmm. Σεμίνα, όταν επέστρεψαν αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή σου... Ήμουν πάρα πολύ ψυχρή. Τα κατάφερες. Τα κατάφερε. Ήμουν ευγενική. Ναι. Ευγενέστατη. Ναι. Πολλοί από αυτούς ξαναήρθαν σε εκπομπές, αλλά δεν τους αγαπούσα πια. Γιατί στην αρχή εγώ ήμουν ερωτευμένη, τους αγαπούσα όλους. Mm-hmm. Νόμιζα ότι είναι όλος ο κόσμος, ότι ο τρόπος που φέρονται είναι ο τρόπος ο πραγματικός που. Ο δικός τους. Ναι. Ενώ δεν ήταν. Mm-hmm. Δεν ήταν καθόλου. Σεμίνα, γνώρισες πάρα πολλές σπουδαίες προσωπικότητες. Δεν τους γνώρισες μόνο. Κάποιοι ήταν και φίλοι. Ναι, αναπτύξατε και άλλη σχέση. Θέλω να μου πεις αν υπήρξε άνθρωπος που ένιωθες να συρρυκνώνεσαι μπροστά του. Ναι, βέβαια. Ο Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκης, ο Χόρν. Φυσιογνωμίες. Ο Κατράκης. Mm-hmm. Η Μελίνα. Ο Ρίτσος. Mm-hmm. Ναι. Η Έλλη Αλεξίου. Πολλοίς κόσμος. Βέβαια. Φαντάζομαι ότι θα υπήρξαν και άνθρωποι που σε απογοήτευσαν πάρα Φυσικά. Πολύ. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό των πολύ σπουδαίων ανθρώπων. Η απλότητα, η ταπεινότητα, mm-hmm. Η γενναιοδορία, αυτό που κυρίως, ξέρεις τι, αν μου έλεγες δώσω με ένα πρόσωπο για να τα μαζέψει όλα αυτά και να τα έχει, Χατζηδάκης. Mm-hmm. Ήταν άνθρωπος που είχε επενδύσει στην αγάπη, Χατζηδάκη. Βέβαια. Στην αγάπη, στον έρωτα, στη γενναιοδορία. Mm. Γιατί έχω την εντύπωση, Σεμίνα, ότι όλοι. Και μ' άρεσε και η ψυχρότητά του. Να.
Δηλαδή δεν σου άφηνε περιθώριο να περάσεις τα εσκαμμένα. Και είχε αυτή την καβαφική ηρωνία. Δεν ξέρω, έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές συνεντεύξεις. Υπέροχο, που... χαρακτηριστικό. Ναι. Σε μήνα θέλω, επειδή ο χρόνος σε λίγο θα τελειώσει, δυστυχώς όμως. Τι θα κάνεις, ούτε το χρόνο δεν μπορείς να φέρεις σε λογαριασμό. Να έχουμε τρεις ώρες εδώ πέρα να μιλήσουμε. Τίποτα πια. Λοιπόν, θα ήθελα να πούμε λίγα λόγια για το βιβλίο σου και φυσικά για το κανάλι στο YouTube. Αν θέλεις να επαναλάβεις, πώς μπορούν οι άνθρωποι να παρακολουθήσουν αυτές τις εκπομπές. Μπορούν να μπουν και να εγγραφούν στο Σεμίνα Διγενή Official στο YouTube και να δουν όλα αυτά. Σε αυτούς τους θησαυρούς που έχει μέσα και που κάθε μέρα η Λιάνα φροντίζει να το εμπλουτίζει με καινούργια βίντεο εντυπωσιακά. Ένα από αυτά θα σε ειδοποιήσω όταν ανέβει. Είναι πολύ γνωστοί ηθοποιοί και τραγουδιστές στην παρθενική τους παιδική συνέντευξη. Αυτά μου αρέσουν. Το ξέρω. Ναι. Αυτό λοιπόν θα ενημερωθείτε πρώτη, κυρία μου. Ναι, ευχαριστώ. Να πούμε ότι αύριο ξεκινούν στην ΕΡΤ2 οι επαναλήψεις των παλιών εκπομπών μου. Ναι. Αύριο θα είναι η Χαρούλα Αλεξίου σε μια δίωρη εκπομπή στην ΕΤ2 στις 10 το βράδυ και θα είναι στην παρέα της ο Σπάθας, ο Κότσιρας, ο Βαρδής, ο Φάμελος, ο Πλιάτσικας, ο Φασουλής, ο Νικολόπουλος, ο Σαρής. Σε μήνα μου, εσύ πώς μετέφρασες τη δήλωση της Αλεξίου που... Πολύ την καταλαβαίνω. Θέλησε να αποσυρθεί πια. Πολύ την καταλαβαίνω και πολύ καλά έκανε και έτσι ακριβώς έπρεπε να κάνει γιατί έτσι ακριβώς ένιωθε. Mm-hmm. Αν τελειώσει ο έρωτας με κάτι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να είσαι εκεί. Mm-hmm. Λοιπόν, το Κίτρινο Υποβρύχιο έγινε best seller και απίθαρχη νομίζω ότι αυτό τον δρόμο... Καλπάζουν. Ναι, καλπάζουν. Θα το βρείτε, φυσικά θα το βρούνε το βιβλίο στα βιβλιοπωλεία. Σε μήνα μου δεν ξέρω πώς θα ήθελες να κλείσουμε αυτή την εκπομπή. Θα ήθελα να την κλείσουμε κρατώντας και την επόμενη ώρα. Δεν ξέρω αν μας τη δίνει η Λίλη Καρατζαφέρη, πάρα πολύ θα το ήθελα. Ωραία, να το κανονίσουμε. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα. Είναι η πρώτη συνέντευξη που κάνω ζωντανά στο στούντιο του Αθήνα 984. Ναι, βέβαια. Είσαι παρθενική μου. Ωραία, ξέρεις πως παρθενιές. Συγκεντρώνω. Έχω συλλογή. Θέλω να σου πω ότι σε κάθε χαρά σου θα είμαι εκεί και καμία λύπη δεν θα έρθει για να είμαι. Θέλω και εγώ όμως να πω κάτι σε σχέση με σένα, αν έχουμε ένα λεπτό χρόνο, τον έχουμε. Σου έλεγα πριν στο διάλειμμα ότι είσαι ανάμεσα στους δύο ανθρώπους που κατά τη γνώμη μου ξέρουν να κάνουν συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο και να αισθάνεται και ασφαλής ο συνομιλητής τους και να αισθάνεται και κολακευμένος με την έννοια ότι ξέρουν τι ρωτάνε, δηλαδή κάτι ξέρουν για αυτόν πριν το ρωτήσουν, κάτι πόσο πάει και χάνεται στη δική μας δουλειά, και ότι ο έρωτας μαζί σου ήταν κεραυνοβόλος, συνέβη στη Θεσσαλονίκη πριν από κάποια χρόνια με ένα τηλεφώνημα, συνέχισε και κορυφώθηκε στο Real FM. Εξελίσσεται στον 984 και για να δούμε μετά τι και στο CNN θα δούμε τι θα γίνει. Σε μήνα μου σε ευχαριστώ από καρδιάς. Εγώ ευχαριστώ με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετώ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Μαρία Δασκαλάκη. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Αθήνα 984, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, να είστε καλά, βαστάτε γερά. Από τη Σεμίνα Διγενή, τη Μαρία Δασκαλάκη και τη Σαπφό Ματσιόρη, γεια και χαρά σας.